Οι τηλεθεατές του Λεμεσός TV, καλησπέρα σας σε μία εκπομπή στο Περιπαιδείας. Μαζί μας έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε τη δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους, μια σπουδαία επιστήμονας, η οποία θα μας μιλήσει σήμερα για την παιδεία, για τη σύζευξη αρχαίας και νέας παιδείας, καθώς και τη θέση της γυναίκας στην παιδεία και στο σύγχρονο κόσμο. Η δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους έχει ειδίκευση στη συγκριτική θρησκειολογία με έμφαση στην κοινωνιολογία του μουσουλμανικού δικαίου και τις επιδράσεις του θρησκευτικού αυτού δικαίου στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Απέκτησε το διδακτορικό της από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ludwig Maximilians Universität του Μονάχου, στο κανονικό δίκαιο, θρησκειολογία, κοινωνιολογία και τουρκολογία. Είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών για την Ειρήνη και κάνει σεμινάρια για ποιοτική διαπολιτισμική εκπαίδευση, ειρηνική συνύπαρξη, αποτελεσματική διδασκαλία, οικογενειακή ποιοτική συνύπαρξη και ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας. Προωθεί μέσα από τις διαλέξεις της την κριτική σκέψη. Πιστεύει πως η γνώση είναι το καλύτερο ειρηνικό όπλο του σύγχρονου ανθρώπου. Μια γνώση η οποία αυτοσυγκρίνεται, αλλά δεν φανατίζεται. Ξεχωρίζει, αλλά δεν αφορίζει. Δόκτωρ Δημοσθένους, χαιρόμαστε που σας έχουμε απόψε στην εκπομπή μας. Να πούμε ότι είναι μια επίκαιρη εκπομπή, γιατί ασχολείται με τους τρεις ιεράρχες, τη συμβολή τους στην παιδεία, και επίσης βλέπουμε και το ρόλο της γυναίκας στην σύγχρονη παιδεία και στον σύγχρονο κόσμο. Να ξεκινήσουμε με ρωτώντας τι ονόμαζαν παιδεία στην αρχαία Ελλάδα καταρχήν, Δόκτωρ Δημοσθένους, τι στους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, τι στην Ασία. Καταρχήν υπήρχε όρος παιδεία. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να είμαι μαζί σας, να ευχαριστήσω το κανάλι Λεμεσός TV, το οποίο έχει αρκετή τηλεθέαση και ευχαριστούμε για το έργο που κάνετε εδώ, όλη την παρέα, τους διευθυντές. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κυρία Διευθύντρια. Είστε διευθύντρια σε σχολείο, οπότε μπορείτε να μιλάτε άνετα για την παιδεία και την εκπαίδευση. Οι τρεις ιεράρχες, ναι, τους γιορτάζουμε αύριο. Η γιορτή αρχίζει από σήμερα, από τον Εσπερινό, άρα χρόνια πολλά στα γράμματα και στην παιδεία. Να πάμε όμως στην αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα ήταν μια περιοχή με πολλή παιδεία, πάρα πολλή παιδεία, πάρα πολύ ανθρωπισμό και η παιδεία ήταν παίδευση, θα πει εκπαιδεύω, παιδεύω τον εαυτό μου πρώτα, έλεγε ο φιλόσοφος Σωκράτης, μετά παιδεύω τους δικούς μου, την οικογένεια μου, μετά στην εργασία μου, στο σχολείο. Άντρες Αθηναίοι έλεγαν εκεί στην Ακρόπολη, γυναίκες Ατθίδες. Οι γυναίκες δεν ήταν Αθηναίες, ήταν Ατθίδες. Μεσολαβεί ένα τάθ, λόγω της πατριαρχικής κοινωνίας. Οπότε υπήρχε παιδεία, υπήρχαν γράμματα πολλά, αλλά η γυναίκα ήταν, μιλάμε για σαφώς πατριαρχική κοινωνία. Βέβαια η πατριαρχία ακολούθησε την μητριαρχία στην προ-πρωτόγονη εποχή, πριν την εποχή του Λίθου. Οι κοινωνίες ήταν μητριαρχικές, γι' αυτό εξάλλου λάτρευαν την Θεά Μητέρα στην αρχαία Κρήτη. Στη Σουμάτρα της Ινδονησίας μέχρι σήμερα είναι υπάρχουν μητριαρχικές φυλές. Στην Ινδία έτυχε σε συνέδριο να μου πούνε ότι είχαν το όνομα της μητέρας τους καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί είναι κατάλοιπο της μητριαρχίας. Τι γινόταν δηλαδή, κυρία Κυρατζή, στην προ-πρωτόγονη εποχή, επειδή η γυναίκα ήταν μητέρα, τη λάτρευαν ως θεά. Οπότε η γυναίκα είχε το λέγει. Το δράν. Οι Αμαζόνες πήγαιναν κυνήγι με τους φρουρούς τους. Οι Αμαζόνες ήταν η τελευταία εποχή της μητριαρχίας στην αρχαία Ελλάδα και μετά έγινε πατριαρχία και έγινε πολύ μεγάλη πατριαρχία. Και εδώ δράθω με της ευκαιρίας να πω ότι γιατί φόρεσε η γυναίκα μαντήλι. Δεν είναι θέμα του Ισλάμ ή του Χριστιανισμού ή της θρησκείας. Όταν ο άντρας τότε στην πρωτόγονη εποχή κατάλαβε ότι αυτός ήταν υπέτειος της εγκυμοσύνης της γυναίκας και όχι η γυναίκα από μόνη της και οφορούσε, τότε φόρεσε κάλυμα στο κεφάλι της γυναίκας και την υπέταξε. Δηλαδή η υποταγή της γυναίκας ήταν μόλις κατάλαβε ο άντρας ότι αυτός ήταν ο κυρίαρχος των γεννήσεων. Βέβαια δεν είναι κυρίαρχος, υπάρχει σύζευξης.
ανδρός και γυναικός για να έχουμε παιδάκι. Αλλά μιλάω και εκείνα τα χρόνια πώς λειτουργούσαν οι σχέσεις των ανθρώπων. Πώς παρουσιάστηκε η μητριαρχία και μετά η πατριαρχία. Οπότε η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα ήταν ατθίδα, υπήρχε το τατ, ενώ οι άνδρες ήταν άνδρες Αθηναίοι. Και όταν μιλάμε για την παιδεία, η παιδεία ήταν φιλοσοφική, η παιδεία ήταν και γραμμένη με γράμματα, Άλιστα. σε κώδικες, σε πέτρες, παντού. Δεν ήταν μόνο έπαια πτερόεντα, δεν ήταν λόγια που πετούσαν στην αρχή, αλλά είχαν κείμενα, τα οποία έγραφαν, τις σκέψεις τους. Αρκετοί φιλόσοφοι έγραφαν ακόμα και πάνω σε πέτρες. Πήγαινε ο Δημοσθένης, για παράδειγμα, που είμαι εγώ ο Δημοσθένος, τράβλιζε ο καημένος, δεν μπορούσε να μιλήσει καθαρά και έβαζε πετραδάκια κάτω από τη γλώσσα του για να μάθει να μιλά. Δεν υπήρχε λογοθεραπεία. Δεν υπήρχε λογοθεραπεία, σας ευχαριστώ πολύ. Και μετά κατάλαβε ότι πάνω σε αυτές τις πέτρες που βρίσκεται στη θάλασσα μπορούσε να γράφει και κείμενα και έγραφε. Οπότε η παίδευση, η παιδεία στην αρχαία Ελλάδα ήταν κάτι πολύ σημαντικό και βέβαια παιδεία είναι το όμορον, το γυτνιάζον, το αίμα, ο Ισοκράτης, αν πάμε στον Ισοκράτη, τι είναι παιδεία, τι είναι αλλοδαπή, τι είναι οι διαφορετικοί που κατοικούν. Δεν πειράζει αν είναι διαφορετικοί, λέει ο Ισοκράτης, φτάνει να έχουν την ίδια παιδεία με μας. Δηλαδή η παιδεία ήταν αυτό στην αρχαία Ελλάδα που καθόριζε την υπηκότητα, καθόριζε την ταυτότητα. Βέβαια η υπηκότητα δεν υπήρχε με αυτό. Υπήρχε η φιλοπάτρη, η φιλοπάτρης, έννοια φιλόπατρης. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν φιλόπατρης οι άνθρωποι, έπρεπε να αγαπούν την πατρίδα. Δεν υπήρχε όρος υπηκότητα, αλλά στην φιλοπατρία ήταν η κοινή παίδευση, η κοινή παιδεία. Και όποιος είχε αυτή την κοινή παιδεία, τότε μπορούσε να μένει και να εργάζεται στην αρχαία Ελλάδα. Ωραία. Η παιδεία οδηγεί στην εναρμόνιση του βίου του ανθρώπου με το σύμπαν και τη φύση, σύμφωνα με το ζήνονα των Κιτιέα. Πολύ σας ευχαριστώ. Είναι αυτό μια άποψη η οποία επικρατεί στις μέρες μας, βλέπετε δηλαδή την παιδεία, την εκπαίδευση, να έχει αυτή την ροπή, αυτό το δόγμα να το ενστερνίζεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την εύστοχη ερώτησή σας. Οι στοϊκοί, ο Ζήνων ο Κιτίευς είναι ένας στοϊκός, ένας από τους ιδρυτές της στοϊκής φιλοσοφίας. Είχαμε ένα συνέδριο, η μερίδα την περασμένη Πέμπτη στην Αρχιεπισκοπή ήταν φιλοξενούμενο το συνέδριο, αλλά ήταν από τον επιθεωρητή τον Ανδρέα τον Σοφόκλη του Υπουργείου Παιδείας και τους άλλους επιθεωρητές των φιλολογικών μαθημάτων και θέμα ήταν ακριβώς η στοϊκή φιλοσοφία και το περιβάλλον, το σύμπαν. Κάτι που με είχε συγκινήσει είναι ακόμα και η χορτοφαγία. Προτιμούσαν, λέει, οι στοϊκοί φιλόσοφοι να μην τρώνε πολύ κρέας, γιατί όσο πιο πολύ ειδονή έχει ο άνθρωπος, όσο πιο πολλά πράγματα τρώει, δεν μπορεί πλέον να σκεφτεί, θέλει να κοιμηθεί, κάνει άλλα πράγματα. Για να εναρμονιστεί ο άνθρωπος με το σύμπαν πρέπει να στερηθεί λίγο, να του λείψει κάτι. Αν είναι μέσα στην άπλετη ειδονή και την ευμάρεια, δεν μπορεί να καταλάβει πώς λειτουργεί το σύμπαν, γιατί το σύμπαν λειτουργεί με νόμους στερήσεως, αλλά δεν είναι νόμοι στερήσεως, είναι νομοτέλεια. Η νομοτέλεια έχει στέρηση. Τώρα υπάρχει αυτό, μετά υπάρχει αυτό. Τώρα η σελήνη βρίσκεται εδώ, ο ήλιος βρίσκεται εδώ. Δεν μπορούν να συγκρουστούν. Αυτό εμείς που λέμε στέρηση, είναι αυτό το κενό που θέλουμε όλα να τα κατακτήσουμε και αμέσως τώρα να τα κατακτήσουμε, αμέσως τώρα να τα φάμε, αμέσως τώρα να τα πιούμε. Αυτό το πολύ, όσο θέλουμε και όσο μπορούμε, χαλάει την ισορροπία του ανθρώπου με τον εαυτό του και με το σύμπαν. Ίσως γι' αυτό και στις θρησκείες, τις διάφορες θρησκείες, αφού είστε και θρησκειολόγος, υπάρχει έννοια της νηστείας, της αποχής, της στέρησης από κάποια φαγητά, από κάποιες δραστηριότητες. Αυτό είναι πολύ καλό που λέτε, κυρία Κυρατζή. Η νηστεία δεν είναι για να κάνουμε κάτι. Ούτως ή άλλως, με την έννοια του Θεού, του χριστιανισμού, στο χριστιανισμό ο Θεός είναι φως, είναι ο Δημιουργός. Ένας Θεός φως δημιουργός που έβαλε την νομοτέλεια του σύμπαντος δεν έχει ανάγκη καμίαν από εμάς. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τον Θεό. Και είτε τον αναγνωρίσουμε, είτε όχι, είναι για μας. Είναι δικιά μας αναγνώριση. Καλή ώρα, ξέρατε ότι μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα και με καλέσατε. Υπήρχε αυτή η επικοινωνία, αυτή η αναγνώριση. Το ίδιο και με τον Θεό. Αν υπάρχει αυτή η αναγνώριση. Τώρα μου θυμίζετε κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ πεζό. Θυμάμαι ένας κουμπάρος του αείμνης του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ο γέροντας Εμιλιανός στο Κελάκι. Ένας κουμπάρος του λοιπόν έλεγε συνέχεια «Είμαι άθεος, είμαι άθεος». Οπότε μια μέρα ο μπαμπάς μου του λέει «Εντάξει, είσαι άθεος, εγώ αγαπώ και τους αθέους, προσεύχομαι κάθε μέρα για όλο τον κόσμο, δεν καταλαβαίνω τι θα πει άθεος», είπε ο παπάς μου, ο οποίος ήταν ιερέας. Οπότε μετά από πολλές μέρες το σκέφτηκε αυτός ο κουμπάρος του από το Κελάκι
μεγάλος άνθρωπος, η αιωνία του η μνήμη, τα παιδιά του μας ακούν. Το έλεγε συχνά αυτό ότι ήταν άθεος και μετά άρχισε και έλεγε «Αν υπάρχει Θεός και δεν τον αναγνωρίσω, μάλλον είναι κακό δικό μου. Αν δεν υπάρχει και τον αναγνωρίσω, δεν είναι κακό δικό μου. Άρα θα αρχίσω να αναγνωρίζω ότι υπάρχει Θεός». Έτσι το έλεγε, δηλαδή σαν λογοπαίγνιο. Ο Θεός λοιπόν ως φως δεν έχει ανάγκη κανέναν να τον αναγνωρίσει. Το πρόβλημα είναι διαφορετικό, είναι από πού παίρνουμε ενέργεια και βοήθεια για να ζήσουμε. Και επειδή το φως δίνει ενέργεια ως Θεός, εμείς παίρνουμε ενέργεια από τον Θεό. Υπάρχει βέβαια και η ενέργεια του σκότους. Μπορεί ο άνθρωπος να πάρει και ενέργεια από εκεί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν κακά και καλά πνεύματα. Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, θυμάστε, τον Σοκράτη τον σκότωσαν. Γιατί τον σκότωσαν? Τον σκοτώσαμε. Οι Έλληνες τον σκοτώσαν, δεν τον σκοτώσαν οι Εβραίοι. Οι Έλληνες ήταν, Έλληνες τον σκότωσαν, δώσαν το κόνιο. Γιατί έλεγε, κοιτάτε μέσα στην ψυχή σας. Στη συνείδησή σας. Η συνείδησή σας θα σας πει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Η συνείδησή σας είναι ο Θεός, ο νους που υπάρχει. Γιατί να λέει για συνείδηση, γιατί να λέει για καλό και για κακό, τον φύγαν από τη μέση. Και πρόσφατα κάποιος καθηγητής φιλοσοφίας στην Αθήνα έγραψε στον τοίχο του στο Facebook, από τότε που σκοτώσαμε τον Σοκράτη όλα πάνε στραβά. Πάει ο ελληνικός πολιτισμός. Όχι, δεν πάει στραβά, εγώ δεν είμαι μηδενίστρια. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα είναι θετικά, πολλά πράγματα γίνονται σωστά, η παιδεία συνεχίζει, απλά κάνουμε διαφοροποίηση. Υπάρχει παιδεία θρησκευόμενη, θρησκευτική παιδεία και παιδεία η οποία ίσως να μην είναι θρησκευτική, να είναι κάτι άλλο. Υπάρχει αλληλοπεριχώρηση. Δεν αποκλείουμε ο ένας τον άλλο. Δεν λέμε όποιος δεν πιστεύει πάει στην κόλαση και όποιος πιστεύει πάει στον παράδεισο. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε, εννοείται. Όχι, μα δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Είναι καταστάσεις φωτός. Είναι καταστάσεις οι οποίες η ψυχή έχει την δύναμη να πάει σε ένα καλό τόπο κοντά στο Θεό. Δεν έχει την δύναμη γιατί δεν αναγνωρίζει τον Θεό. Αν δεν τον αναγνωρίζει, ασφαλώς δεν θα πάει. Οι νηστείες λοιπόν τώρα στη θρησκεία υπάρχουν. Υπάρχει και στο Ισλάμ, υπάρχει και στον Ιουδαϊσμό, υπάρχει και στο Βραχμανισμό στην Ασία, υπάρχει και στον Σιντοϊσμό στην Ιαπωνία, υπάρχει και στον Κομφουκιανισμό. Αυτή η στέρηση εδεσμάτων κάνει τον άνθρωπο να σκεφτεί. Πιστέψτε με, όσες φορές έκανα δίαιτα, εγώ δίαιτα όχι για την θρησκεία, αλλά για δίαιτα, μπορούσα περισσότερο να σκέφτομαι και να γράφω. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς θα συνηθίσεις. 2-3 μέρες να μικράνει το στομάχι, να συνηθίσεις στη γυμναστική, να συνηθίσεις στο πολύ λίγο φαγητό. Αν δεν έχεις βέβαια πρόβλημα υγείας. Καθαρίζει πραγματικά το μυαλό. Οι Ιουδαίοι όμως τότε, όταν ο Μωυσής θεμελίωσε να μην τρώνε χοιρινό, να μην τρώνε μαλάκια λόγω της χοληστερόλης, είναι τόσο ζεστή εκεί στην Αραβία και στην Παλαιστίνη προς την Αίγυπτο που ήταν όταν έρχονταν από την Αίγυπτο οι Εβραίοι, ο περιούσιος λαός. Αν έτρωγαν χοιρινό θα πέθαιναν και στα μικρόβια, δεν είχαν τότε ψυγεία, μιλάμε για πριν χιλιάδες χρόνια. Οπότε καθιερώθηκε η νηστεία για το καλό του ανθρώπου. Και ο Χριστός πριν να αρχίσει να διδάσκει νήστεψε 40 μέρες. Γιατί νήστεψε 40 μέρες, αλίμονο κάποιος δάσκαλος να αρχίσει να διδάσκει χωρίς να νηστεύει. Αναφέρω ένα παράδειγμα χωρίς να πω το όνομα για να μην περιγράψω. Πρόσφατα κάποιος πολύ, πολύ σπουδαίος ρήτορας, ιερέας και θεολόγος, ο οποίος έβγαλε τα ράσα και έφυγε, ήρθε και στην Κύπρο, έκανε πολλές ομιλίες. Μια φορά τον άκουσα σε μια ομιλία του και μετά, μόλις τελείωσε αυτή την ομιλία, πήγε κάπου αλλού, όταν είχε έρθει στην Κύπρο. Οπότε λέω, πω κάνει τόσες ομιλίες, τον δοξάζει ο κόσμος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έτσι το σκέφτηκα και μετά είδα ότι έβγαλε και τα ράσα και έφυγε από την εκκλησία. Αυτό τώρα τι το λέω, δεν τον κατηγορώ, ο Θεός να μας φυλάει όλους. Απλά το να διδάσκεις είναι ενέργεια που δίνεις, πρέπει να έχεις σκεφτεί, πρέπει να έχεις νηστέψει, πρέπει να έχεις απόθεμα. Αν πάει, για παράδειγμα, αν εγώ σήμερα είχα 4 τηλεοπτικές, ασφαλώς τώρα θα ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Νομίζω ότι σίγουρα θα έκανα πιο πολλά λάθη από ό,τι θα κάνω μέσα σε αυτή την κουβέντα μας. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να κάνει το σωστό, αλλά να το κάνει με τρόπο, να το κάνει με νηστεία, να προετοιμάζεται και με ταπείνωση. Αλλιώς εκτροχιάζεται. Στους στοϊκούς λοιπόν φιλόσοφους και στους Πυθαγόριους και στους υπόλοιπους φιλόσοφους της αρχαίας Ελλάδος, η γνώση χρειάζεται νηστεία, χρειάζεται περιορισμό του φαγητού, χρειάζεται καλλιέργεια του νου, χρειάζεται συγχώρεση
και χρειάζεται άφεση. Με κακία δεν μπορείς να κάνεις παιδεία, με κακία δεν μπορείς να διδάξεις, με κακία δεν μπορείς να σκεφτείς. Και αυτό το έχουμε και στις άλλες θρησκείες. Στον Ινδουισμό, για παράδειγμα, υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στην ισορροπία σύμπαντος και ανθρώπου, αλλά πάλι ξεκινά από την ισορροπία του ανθρώπου, του ιδίου, της ψυχής του, της καρδίας του και του νου του. Πρέπει πρώτο ο άνθρωπος να είναι εκπαιδευμένος, να είναι πεπαιδευμένος, όπως λέγανε στην αρχαία Ελλάδα, να μπορεί να σκεφτεί, να τραγουδήσει, να προσευχηθεί και να φιλοσοφήσει. Καταλαβαίνουμε, χρειάζεται εσωτερική ανάταση για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό που πρέπει προς τα έξω, να είναι συνυφασμένο το εσωτερικό με το εξωτερικό μας, Δόκτωρ Άρετη. Θεωρούμε λοιπόν ότι η παιδεία είναι ένα αγαθό. Και ως αγαθό η παιδεία δίνεται στους ανθρώπους για να τους οδηγήσει σε κάτι ανώτερο. Πιστεύετε ότι σήμερα η παιδεία μας είναι αυτό που ζητούμε, είναι αυτό που θα πρέπει να είναι, νοσή, και αν νοσή, πού νοσή? Πολλά ερωτήματα. Η παιδεία, αν πάμε και λίγο στον Κομφούκιο στην Ασία, στην Κίνα, ο Κομφούκιος έλεγε πάντα να είναι gentleman ο άνθρωπος, ο άντρας, και τότε ήταν πατριαρχική εποχή των πέμπτων. Τον 6ο με 5ο αιώνα π.Χ. Ο Κομφούκιος είναι ο π.Χ. χριστιανός φιλόσοφος. Έλεγε: Βλέπω τον δημιουργό να σαρκώνεται και να τον σκοτώνουν τα δημιουργήματά του. Καθώς και αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ναι. Έτσι. Έτσι είναι. Όλοι έβλεπαν ένα νου. Ένα νου ο οποίος δημιούργησε αυτή την τέλεια δημιουργία. Δεν μπορούσε να είναι από το πουθενά παρουσιασμένη αυτή η τέλεια δημιουργία. Ο Κομφούκιος λοιπόν έλεγε ότι πρέπει να γίνεται gentleman, να γίνεται σαν αυτό που υπάρχει στον ουρανό, και τόνιζε στα ανάλεκτα του: αν μάθω το πρωί ποιος κατοικά στον ουρανό, το απόγευμα θα γίνω έτοιμος να πάω να τον βρω. Αν μάθω το πρωί ποιος κατοικά στον ουρανό, δηλαδή, ναι, θα πάω το απόγευμα να τον βρω. Το 2011 ήμουν εκεί στο Πανεπιστήμιο του Σαντόνγκ και δίδασκα ως επισκέπτρια καθηγήτρια όταν έγινε το τσουνάμι, τότε στο σεισμό της Ιαπωνίας, και έφτασε, κουνηθήκαμε και στο Σαντόνγκ στην Κίνα και φώναζαν ο κόσμος: ουρανέ βοήθα μας, στη γλώσσα τους, στα κινέζικα, ουρανέ βοήθα μας. Οπότε τους λέω: μα τι λέτε ουρανέ βοήθα μας? Και μου λένε: είναι αυτό που λέει ο Κομφούκιος, αν ξέρουμε ποιος είναι στον ουρανό θα πάμε να τον βρούμε. Δεν τον ξέρουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί ο Χριστός γεννήθηκε στη Μέση Ανατολή και όχι στην Ασία. Αρκετοί μου το έχουν πει και από την Νότια Κορέα, όταν τότε σπουδάσα κοινωνική θεολογία, και μετά στη Γερμανία, αλλά και όταν όσες φορές πήγα Κίνα. Γιατί ο Χριστός να γεννηθεί στη Μέση Ανατολή, βέβαια με τη γλώσσα την κινέζικη που είναι, χαρακτήρες. Για παράδειγμα, θέλει να πει κάποιος: η αρετή πήγε στην Κίνα. Βάζουν την αρετή, μετά βάζουν το πάω και μετά το πέρσι. Δεν κλείνονται τα ρήματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο. Προσδιορίζουν χρονικά, δηλαδή. Ναι, με αυτόν τον τρόπο που είναι οι γλώσσες, πώς θα ερμηνεύσει κάποιος το κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δημιουργήθηκε ο άνθρωπος κατ' εικόνα του Θεού. Οι φιλοσοφικές εννοίες είναι πιο δύσκολες, παρόλο που έχουν πολύ αναπτυγμένη φιλοσοφία και στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, στον Κομφούκιο πρέπει ο άνθρωπος να είναι gentleman. Και ο άντρας, αλλά και η γυναίκα σήμερα. Gentleman. Ο gentleman είναι ο ευγενής. Ευγενής είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ανάγκη να θυμώνει, δεν έχει ανάγκη να είναι άγριος, δεν έχει ανάγκη να προβάλλεται, δεν έχει ανάγκη να πατάει επιπτωμάτων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτάρκης, είναι ταπεινός, είναι ολιγόλογος, όχι σαν εμένα που μιλώ τόσο πολύ. Είναι άνθρωπος ο οποίος χαίρεται για αυτά που έχει. Και είναι άνθρωπος ο οποίος αυτά τα καλά που έχει οπωσδήποτε θα τα δώσει και στους άλλους, δεν θα τα κρατήσει για τον εαυτό του. Αυτός λοιπόν ο ευγενής είναι ο στόχος της κινέζικης φιλοσοφίας βασιζόμενης στον Κομφούκιο. Αυτόν λοιπόν τον στόχο, να είναι ο άνθρωπος ευγενής, τον κάλυψαν με το παραπάνω οι τρεις ιεράρχες, οι οποίοι θεμελίωσαν την παιδεία τους. Καταρχάς, οι τρεις ιεράρχες ήταν πολλοί επιστήμονες. Είχαν σπουδάσει ιατρική, είχαν σπουδάσει νομική, είχαν σπουδάσει φιλοσοφία, είχαν σπουδάσει ρητορική. Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν έκανε τις ομιλίες του ως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, δεν έπεφτε, λέει, ούτε πέτρα κάτω, τίποτε, ούτε φύλλο.
δεν μπορούσε να κουνηθεί ότι τίποτα. Ότι γλώτσαν χρυσορήμονας. Έτσι. Αλλά τι να γίνει που έκανε παρατήρηση στην αυτοκράτηρα η οποία πήρε το χωράφι κάποιας φτωχής, γιατί ήθελε αυτό το χωράφι, και επειδή της έκανε παρατήρηση ότι ήταν αυτό είδος διαφθοράς, ναι, έγινε αιτία να μην τον θέλουν. Η αιτία βέβαια η πραγματική ήταν επειδή δίδασκε σωστά, έλεγε να μετανοούν, να μην είναι έμφαση στα λεφτά, να είναι ευγενική, να είναι αυτάρκης. Αν δούμε και στην εικόνα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι πάρα πάρα πολύ λεπτός. Οπότε τον εξόρισαν και τον εξόρισαν τόσο μακριά και τον υποχρέωσαν να περπατά και τον χτυπούσαν. Οπότε μετά από πολλές μέρες πορείας ήθελε να κοινωνήσει, κατάλαβε ότι θα έφευγε από την πολύ κακουχία και βρέθηκε ένα εκκλησάκι λέει στον δρόμο και υπήρχε ιερέας που έκανε θεία λειτουργία εκεί, κοινώνησε και μετά από λίγο ξεψύχησε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έγραψε τόσα γράμματα για ανθρωπισμό της παιδείας, για εξανθρωπισμό της παιδείας. Το πιο βασικό και τελειώνουμε αυτό είναι, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι δυνατόν να λέμε ότι ο Θεός μας έδωσε σταυρό? Είναι ο Θεός, αν δεχθούμε ότι ο Θεός είναι φως, αφού το λέμε στο πιστεύω, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Είναι φως ο Θεός. Είναι δυνατόν αυτό το φως να δίνει σταυρούς, να δίνει κεραυνούς και σταυρούς στον άνθρωπο? Ή ο Θεός λέει πηγή του κακού, εστί φεύτη βλασφημία. Μήπως ο Θεός είναι πηγή του Θεού, μήπως ο Θεός είναι πηγή του κακού, απόφευγε τέτοια βλασφημία. Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ο σταυρός. Η σταυρή μας, τι είναι καταρχάς σταυρός? Αν έχουμε ένα πρόβλημα, τώρα εγώ έχω αλλεργία του δυσανεξία του ήλιου, θα μπορούσα να γκρινιάζω και να λέω δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ να απολαύσω τον ήλιο, χρειάζομαι αντιλιακά, βάζω καπέλο και να αρχίσω να λέω αχ τη σταυρό που μου έδωσε ο Θεός. Θα μπορούσα να το πω. Είναι δυνατόν αυτό να μου το δώσει ο Θεός? Αφού είμαι ερυθρόδερμη, όλοι οι ερυθρόδερμοι πάνω από τα 50 τους συνήθως είναι πολύ ευαίσθητοι στον ήλιο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν λέει ότι τους σταυρούς δεν μας τους δίνει ο Θεός, τους σταυρούς τους παίρνουμε μόνοι μας, ανάλογα με τις επιλογές που κάνουμε. Κάνουμε κάποιες επιλογές και αυτές οι επιλογές έχουν σημασία. Χαλούμε την ισορροπία σύμπαντος, του σύμπαντος κόσμου με τον εαυτό μας και με την ύπαρξή μας και έτσι δημιουργείται το κακό. Και το κακό όταν δημιουργηθεί, επειδή εμείς δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ρίξουμε ευθύνες στον εαυτό μας, ρίχνουμε σε κάποιον άλλον, άρα στο Θεό, και λέμε ο Θεός μας έδωσε αυτό το σταυρό. Έτσι λοιπόν, Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει να μην λέμε ότι ο Θεός δίνει σταυρούς, ο εαυτός μας είναι που δίνει τους σταυρούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει να έχουμε παιδεία καλή για τα παιδιά μας. Δεν συμφέρει, λέει, τα παιδιά. Τα παιδιά, λέει, πώς περνούν τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής τους? Αν τα περνούν καθήμενα στην οβό, χωρίς να κάνουν τίποτα, δεν θα μάθουν τίποτα. Τα πρώτα 5 με 7 έτη είναι πολύ καθοριστικά για την επέδευση, για την εκπαίδευση και των για παιδιών. Την ανάπτυξη. Και για την ανάπτυξη. Εσείς ως εκπαιδευτικός σε δημοτικό είναι που φαίνεται η ανάπτυξη πολύ περισσότερο από τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι πολύ βασικό. Εμείς σήμερα θα λέγαμε, κυρία Κυρατζή, ότι τα παιδιά μας μέχρι 5 ετών και 7 τι κάνουν, κρατούν έναν iPad και κάθονται μπροστά σε μια οθόνη και παίζουν έτσι λίγο τα παιχνίδια τους. Άρα πώς θα παιδευθούν, πώς θα καλλιεργηθούν, πώς δεν θα πάνε στις ουσίες και στα ναρκωτικά όταν μεγαλώσουν, αν δεν έχουν παιδεία να καταλάβουν, να διακρίνουν, να συγκρίνουν και να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Και για να μην αδικήσουμε και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος είναι αυτός ένας από τους πολύ λίγους που, στους οποίους απένει η Εκκλησία το Θεολόγος. Θεολόγος δεν είμαι επειδή σπουδάσα θεολογία. Ακριβώς. Ας σταματήσουμε κάποιοι οποίοι σπουδάσαμε και θεολογία να λέμε ότι είμαστε θεολόγοι. Θεολόγος είναι αυτός ο οποίος μιλά για τον Θεό με έναν αδιάβλητο τρόπο και έχει και χαρακτήρα αδιάβλητο. Έχει και βιώματα. Και βιώματα, έτσι. Εμείς δεν είμαστε θεολόγοι. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε σπουδάσει θεολογία, λέω τον εαυτό μου και όλους τους ομοίους μου που έχουμε τελειώσει αυτές τις σπουδές. Ο Γρηγόριος λοιπόν λέγεται θεολόγος γιατί ακριβώς ήταν θεολόγος. Είστε κατά χάρη. Κατά χάρη οι θεολόγοι ομιλούν, όπως και οι ιερείς κατά χάρη. Δηλαδή υπάρχει αυτή η θεία κατοικονομία, κατοικονομία που τους σκεπάζει για να μπορέσουν να... Μακάρι έτσι να είναι τα να πράγματα. Να μιλήσουν τον λόγο του Θεού. Να μην σκανδαλίζουμε ακόμα και... πρόσφατα μου λέει κάποιος, εγώ δεν πιστεύω τίποτα, να το ξέρεις και να μην είσαι φίλη, να μην είσαι φίλη μου, μου λέει κάποιος. Και λέω εγώ, μα εγώ πιο πολύ αφού δεν πιστεύω σε τίποτα φίλη μου, γιατί να μην σε έχω φίλο. Μου λέει, μα δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε και εσύ να κάνεις το σταυρό σου και εγώ να μην κάνω, δεν θέλω. Λέω, σε ενοχλεί που κάνω το σταυρό μου? Λέει, ναι, με ενοχλεί. Λέω, μα αφού και εσύ τον κάνεις το σταυρό σου, και πώς κάνω, μου λέει, το σταυρό μου? Λέω, αφού δέχεσαι,
Δέχεσαι τη ζωή ως μια δημιουργία Θεού. Δέχεσαι ότι υπάρχει αυτή η ζωή. Η ζωή είναι μια ευλογημένη δημιουργία. Χρειάζεται λοιπόν λίγη φιλοσοφία για να κατανοήσουμε, να τοποθετηθούμε, να μην κάνουμε τα λεγόμενα exclusive politics, να κάνουμε τα inclusive politics, να δεχόμαστε τους ανθρώπους όπως είναι, έτσι τους δέχονταν και οι τρεις ιεράρχες, να μην προσπαθούμε να τους αλλάξουμε, να ξέρουμε ότι είναι ως τις θελειοποιήσουμε. Να σεβόμαστε τους ρυθμούς της ανθρώπινης ανάπτυξης και τους ρυθμούς με τους οποίους μαθαίνει το παιδί. Έτσι, τους ρυθμούς του πνεύματος, της καρδίας και της ψυχής, της γλώσσας. Μια φορά μια φοιτήτρια στην Κίνα μου λέει πώς να προσεύχομαι με τη γλώσσα με την καρδιά μου. Και λέγω, τι κάνετε εσείς νοερά προσευχή? Και μου λέει, στο Ταό, στο Ταό. Ο παδός θρησκείας του Ταό. Τελικά παρακολουθούσε γέροντες, λέει, από το YouTube και είχε γέροντες χριστιανούς και είχε απορία πώς κάνουμε την νοερά προσευχή. Τα πάντα κέντρο είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος να γίνει ευτυχισμένος, να μπορεί να συγχωρέσει, να μπορεί να συγχωρεθεί και να μπορεί να νιώσει όμορφα με την έννοια της προοπτικής της Ανάστασης. Όχι της προοπτικής του μηδενισμού. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει παιδεία Ανάστασης. Αυτό εξάλλου είναι η παίδευση. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα ερώτημα που θέλαμε να σας θέσουμε από την αρχή. Αύριο γιορτάζουμε τη μέρα των γραμμάτων. Είναι μια ημερομηνία η οποία έχει θεσπιστεί από το ελληνικό κράτος εδώ και αρκετά χρόνια. Και παράλληλα έχουμε και την γιορτή των τριών ιεραρχών. Πώς συνδέονται ακριβώς οι τρεις ιεράρχες με τη μέρα των γραμμάτων? Γιατί έχουμε διαλέξει τους τρεις ιεράρχες ως κράτος, ως εκπαίδευση, συμβολικά για τη μέρα των γραμμάτων? Οι τρεις ιεράρχες έζησαν τον 3ο με 4ο αιώνα και ήταν αυτοί οι οποίοι θεμελίωσαν και σύζευξαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, σπούδασαν αρχαία ελληνική φιλοσοφία, σπούδασαν ρητορική, σπούδασαν την τότε ιατρική, την τότε νομική και επειδή είχαν διαβάσει πολύ την Καινή Διαθήκη και ξέραν τα λόγια του Χριστού, δηλαδή τον χριστιανισμό, έγραψαν τα κείμενα τα πατερικά τα οποία έχουν παιδεία αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά με παραδοχή του Σωτήρος Χριστού ως τον Σωτήρα και Δημιουργό του κόσμου. Χωρίς τους τρεις ιεράρχες δεν θα είχαμε θεολογικές σπουδές, ούτε θα είχαμε τα γράμματα τα σύγχρονα όπως τα έχουμε, όχι μόνο τις θεολογικές σπουδές, αλλά δεν θα είχαμε τη φιλολογία όπως την έχουμε. Ακριβώς. Γιατί διέβαζαν τους φιλόσοφους, διέβαζαν τις ραψοδίες και τις τραγωδίες, αλλά δεν τις είχαν μεταγλωτισμένες σε έναν τρόπο πολύ απλό για τα παιδιά, ενώ οι τρεις ιεράρχες κάθισαν κάτω και τα έγραψαν αυτά. Δηλαδή διέβασαν πολύ, χρησιμοποίησαν την αρχαία ελληνική γραμματεία με τρόπο μεταφρασμένο στην εποχή τους για το δημοτικό και την ανώτερη παιδεία. Γι' αυτό η πολιτεία τους αναγνωρίζει ως μεγάλους καθηγητές. Δεν ήταν δηλαδή η εργασία που έκαναν μόνο θεολογική, ήταν φιλολογική, ήταν γραμματιακή. Κανείς άλλος δεν δούλεψε τόσο πολύ την αρχαία ελληνική γραμματεία στο τώρα, το οποίο τώρα μιλάμε τον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ακριβώς έκαναν αυτή τη σύζευξη της αρχαίας ελληνικής παιδείας με την σύγχρονη ελληνική παιδεία. Ναι, και εμείς θα έπρεπε τώρα. Και μας σκληροδότησαν ένα έργο το οποίο είναι διαχρονικό. Και εμείς, για παράδειγμα, σήμερα θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε τα έργα τους στη Δημοτική. Υπάρχουν βέβαια μεταφρασμένα στη Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Αλλά θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, υπάρχει το βιβλίο του Νικολάου του Ζέρβη, «Οι παιδαγωγικές απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου». Και έγραψε, διέβασε τις παιδαγωγικές απόψεις. Για παράδειγμα, είναι έκδοσης, το βιβλίο αυτό εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μπορεί κάποιος να τις βρει. Νικόλαος Ζέρβης, παιδαγωγικές απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου. Λέει, για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι καλό να χτυπάτε τα παιδιά, γράφει. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πολλές ποινές. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν ποινές για τα παιδιά. Όχι όπως σήμερα που, λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λόγω του ότι πονάμε τα παιδιά μας. Δεν τα χτυπάμε στην αρχαία Ελλάδα, χτυπούσαν. Εδώ στη Σπάρτη τα ρίχνουν και κάτω και στον Ταΐγετο, άμα ήταν άρρωστα. Ήταν άλλες καταστάσεις, πολύ σκληρές τότε. Συνθήκες, ναι. Και
Ο Μέγας Βασίλειος λέει δεν είναι σωστό να ταλαιπωρούμε τα παιδιά, αλλά εάν τους προκαλέσουμε πολύ λίγο πόνο, πολύ λίγο, έτσι σε αναφέρει, πολύ λίγο πόνο στην προσπάθειά μας να τα συνεφέρουμε και να τα κάνουμε να μελετήσουν, αυτό δεν είναι κακό. Και αναφέρει πολύ λίγο πόνο, όχι να σκοτώνεις το παιδί σου. Δηλαδή ήταν πρωτοπόροι, μιλάμε για τον 4ο αιώνα. Τον 4ο αιώνα το Ισλάμ δημιουργήθηκε τον 6ο με 7ο αιώνα. Και πώς, τι κάναν στα παιδιά, τους κάναν την τιμωρία φάλαγγα. Τι είναι η τιμωρία φάλαγγα, όταν τα παιδάκια δεν ξέραν το Κοράνι, απ' έξω στα αραβικά, παρόλο που μπορούσε να είναι Ιρανοί, μπορούσε να είναι Σύριοι, να έχουν άλλη γλώσσα, να μην ξέραν τα αραβικά καλά, τα βάζαν έτσι εδώ ένα ξύλο, δύο ξύλα εδώ και κρεμούσαν το παιδάκι ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω και το χτυπούσαν στις παλάμες των ποδιών. Και το παιδάκι ξεψυχούσε, ήταν προς τα κάτω το κεφάλι του και το έπαιρναν στη μάνα του και λέγαν «Το παιδί σου ξεψύχησε, το ήθελε ο Αλλάχ». Αυτό είναι η τιμωρία φάλαγγα, υπάρχει αυτό στο διαδίκτυο, αν θέλει κάποιος να δει. Μιλάμε τον 8ο αιώνα αυτό, ενώ τον 4ο αιώνα, 4 αιώνες πιο πριν, ο Μέγας Βασίλειος λέει «Πολύ λίγο πόνο μπορείς να προκαλέσεις στο παιδί σου, φτάνει να το κάνεις να στραφεί στα γράμματα». Δηλαδή, εισήγαγαν ουσιαστικά αυτοί οι τρεις άγιοι και την θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την έννοια όχι του κάνε ό,τι θέλεις και ο Θεός είναι αγάπη, αλλά κάνε αυτό που πρέπει και ο Θεός είναι κριτής και δεν πρέπει να προκαλέσεις πόνο στο δημιουργήμα του που είναι ο άνθρωπος. Ακριβώς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπούν ουμανιστική φιλοσοφία. Ναι, ο ουμανισμός θα πει ανθρωπισμός. Ανθρωπισμός κέντρων ο άνθρωπος. Ερμήνευσαν την διδασκαλία του Χριστού, το κάτι εικόνα και καθομοίωση, ότι είμαστε πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και πρέπει να γίνουμε και ήδη θεοί, να πάμε στο φως, με την έννοια την πρακτική, την πραγματική. Ο άνθρωπος, το παιδί μου είναι ο άνθρωπος, ο σύζυγος μου είναι ο άνθρωπος, η πεθερά μου, οι γονείς μου είναι άνθρωποι, οι γειτόνοι μου είναι άνθρωποι, εσείς εδώ είστε άνθρωποι. Ό,τι και να γίνει αξίζεται της ύψης τιμής που πρέπει να σας έχω και ανεξάρτητα αν εσείς με τιμάτε ή όχι, εγώ πρέπει να σας τιμώ, γιατί είστε άνθρωποι. Έτσι πάει το πράγμα. Δεν είναι όπως λέμε ότι σου κάνουν κάμνε ή θα δικάσει ο Θεός ή θα τον κανονίσω. Ή οδόντα αντιοδόντος. Ασφαλώς όχι. Που ήταν της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έχει καταργηθεί. Και της Αρχαίας Ελλάδος ήταν το οδόντας αντιοδόντος. Δόκτωρ Δημοσθένους, υπάρχει έτσι μια πολεμική κάποιες φορές κατά των τριών ιεραρχών, όχι μόνο κατά των τριών ιεραρχών, αλλά κατά της χριστιανικής διδασκαλίας, η οποία θεωρείται ότι έχει καταργήσει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και υπάρχουν έτσι κάποιες οργανωμένες ομάδες, κάποιες φωνές, που ζητούν επιστροφή στο 12ο του Ολύμπου, παραδείγματος χάρη, στις αρχαίες δοξασίες. Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε με ποιο τρόπο οι τρεις ιεράρχες κατάφεραν να κάνουν αυτή τη σύζευξη, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όντως σεβάστηκαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και ότι όλα αυτά που τους καταλογίζουν πιθανόν να είναι και κακόβουλες φωνές ή από άγνοια ή από ημιμάθεια. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε τη δική σας τοποθέτηση σε αυτό το σημείο. Άλλαζα λίγο ύφος την ώρα της ερώτησης σας, γιατί θυμόμουν και εγώ διάφορα περιστατικά με οπαδούς του 12ου. Ερχόμουν από Αθήνα πρόσφατα και κάποιος μάζευε συνδρομές για το 12ου. Και μου είπε, θέλεις να δώσεις και εσύ 50 ευρώ. Του λέω, τι τα κάνετε. Μου λέει, θα φτιάξουμε τους αρχαίους μας ναούς. Λέω, μα τους φτιάχνει το κράτος, λέω, με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, λέει, θέλουμε να φτιάξουμε, λέω, είστε οπαδός του 12ου. Ναι, μου λέει, και όχι του Χριστού, μου είπε έτσι, και όχι του Χριστού. Μετά άρχισα εγώ συζήτηση μαζί του, το 12ου δεν έρχεται σε αντίφαση με τον Χριστό. Ο Χριστός ήρθε να συμπληρώσει τον νόμο, τότε δεν ξέραν ποιος είναι ο Θεός. Γι' αυτό υπήρχε και το άγαλμα του αγνώστου Θεού και όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε να διδάξει στην Αθήνα, ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ο οποίος ήταν ανώτατος δικαστής και ήξερε ότι υπάρχει κάποιος Θεός δημιουργός, δεν μπορεί να είναι ο Δίας με όλο τον σεβασμό του 12ου, ήταν ανθρωπομορφικοί θεοί, οι οποίοι κάναν καυγά μεταξύ τους πολύ μεγάλο, κάναν πολέμους μεταξύ τους οι 12 θεοί του Ολύμπου, αλλά δεν παρότριναν τον άνθρωπο να κάνει πόλεμο
για τους θεούς. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν κάναν πόλεμο για τους θεούς του Ολύμπου. Οι ίδιοι όμως οι θεοί του Ολύμπου φτιάχνουν πολέμους. Γι' αυτό έχουμε και τον θεό του πολέμου μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν ήταν ανθρωπομορφικοί θεοί, μη αληθινοί θεοί, οι οποίοι όμως υπήρξαν ως θεοί των ανθρώπων για ένα ορισμένο διάστημα. Εμείς αυτό το έχουμε ως ιστορικό πολιτισμό. Μάλιστα. Δεν το έχουμε ως θρησκευτικό πολιτισμό. Μάλιστα. Ο πολιτισμός, ο ιστορικός, δεν είναι καλό να καταστρέφεται. Σωστά. Ο ιστορικός όμως ο πολιτισμός έχει αλληλουχία και συνεχίζεται με κάτι άλλο. Αν το κάτι άλλο τώρα είναι ο χριστιανισμός είναι κάτι διαφορετικό. Δεν καταστρέφει το 12ο, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι η πίστη στον σωτήρα Χριστό. Οπότε δεν τίθεται θέμα πολέμου του χριστιανισμού στο 12ο ή το 12ο εναντίον του χριστιανισμού. Οι τρεις ιεράρχες, επειδή ήταν πολύ σπουδαίοι συγγραφείς πανεπιστημιακοί, θεμελίωσαν και μετάφρασαν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό στην τότε εποχή. Ασφαλώς έχουν κάποιους οι οποίοι δεν κατάλαβαν πώς δούλεψαν, πώς ενήργησαν. Και επειδή ήταν και αυστηροί μεταξύ τους, νίστευαν συνέχεια. Ο Μέγας Βασίλειος, όταν πήγε ο Ιουλιανός ως φοιτητής του να τον επισκεφτεί, ο Ιουλιανός, ο αυτοκράτορας. Ο Παραβάτης. Ο Παραβάτης, ευχαριστώ. Όταν πήγε να τον επισκεφτεί, δεν ήθελε να τον επισκεφτεί. Πήγαινε στην Περσία να χτυπήσει τους Πέρσες και επειδή ήξερε ότι ο Μέγας Βασίλειος μάζευε λεφτά και έφτιαχνε ιδρύματα για τους φτωχούς και ο Ιουλιανός ήταν παραδόπιστος. Πέρασε από την Κεσάρια για να πάρει χρυσό. Και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν προορατικός και ήξερε πώς σκεφτόταν ο συμφοιτητής του, δεν τον είχε δει βέβαια για πολλά χρόνια, όταν σπούδαζαν φιλοσοφία στην Αθήνα, του έδωσε 3 κρυθαρένια ψωμιά. Του έστρωσε χαλί, γελό, γιατί δεν ήταν αυτό που περίμενε ο Ιουλιανός. Και του είπε ο Ιουλιανός, τι έκανε, λέει, με 3 κρυθαρένια ψωμιά, περιμένεις τον βασιλέα σου. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτά που τρώμε σου δίνουμε μεγαλειότατε. Ύψιστε, υψηλότατε. Και ο Ιουλιανός τι έκανε, διέταξε έναν στρατιώτη και έκοψε χόρτο από κάτω και του έδωσε του Μέγα Βασιλείου μεγάλη προσβολή, που λέμε θα σε κάνω να φας χόρτο, δηλαδή θα πάω και θα έρθω να σε σκοτώσω. Οπότε ο Μέγας Βασίλειος κατάλαβε τι θα γινόταν και τους έβαλε και μάζεψαν όλα τα ό,τι είχαν στα σπίτια τους από κάτι χρυσό ή ασημένιο. Και μετά προσεύχονταν, λέει, και κάναν αγρυπνία πάνω στο δίδυμο. Είναι ένας, δύο λόφοι που είναι μαζί έξω από την Κεσάρια και προσεύχονταν να μην τους κατασκοτώσει, γιατί μάθαν ότι νίκησε τους Πέρσες και επέστρεφε. Και παρουσιάστηκε η Παναγία στον Μέγα Βασίλειο και του είπε: «Καλέσω μου τον Μερκούριο να φωνεύσει τον Ιουλιανό». Ο Μερκούριος ήταν ένας Άγιος του προηγούμενου αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, του δεύτερου αιώνα. Και πήγαν αμέσως κάτω στην εκκλησία να δουν αν ήταν ο Μερκούριος στον τάφο του. Ήταν στρατιωτικός Άγιος και έλειπε, λέει, το κείμενο, είναι ιστορικό κείμενο. Και μετά από κάπου 24 ώρες σκοτώθηκε ο Ιουλιανός. Οπότε ήταν φανερό ότι η Παναγία τους βοήθησε και μετά μείναν όλα εκείνα που μάζεψε ο Μέγας Βασίλειος και έτσι τους είπε, δεν τα θέλω, έχουμε για τα ιδρύματα προς το παρόν φαγητό, να τα πάρετε. Και ο κόσμος λέει, μα πώς να τα πάρουμε, αφού τα ανακατώσαμε, δεν ξέρουμε ποιο ήταν ποιο, να τα κρατήσεις εσύ, δεσπότη μου. Και στο τέλος είπε, όχι, θα πάρετε τα περισσότερα, θα και φτιάξαν τις πίτες και βάλαν σε κάθε πίτα κάτι και έτσι πήρε ο κόσμος πίσω τα πράγματά του. Το αχυλοχρήματο. Γι' αυτό και η βασιλόπιτα. Γι' αυτό και η βασιλόπιτα, ναι. Γι' αυτό φτιάχνουμε τη βασιλόπιτα. Το αχρήματο. Το αχρήματο από τους στοικούς μέχρι τον χριστιανισμό. Μέχρι τις μέρες μας ο άνθρωπος δεν μπορεί να δίνει παιδεία, να δίνει γράμματα και να πληρώνεται. Θα έχει βέβαια τη δουλειά του, αν διδάσκει σε σχολείο, αν διδάσκει σε πανεπιστήμιο, θα πληρώνεται. Αλλά όχι όποτε πάει και κάνει μια ομιλία θα βγάζει απόδειξη 300 ευρώ. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει απήχηση, δεν υπάρχει καταρχάς συνέχεια του λόγου. Δεν υπάρχει συνέπεια. Συνέπεια και συνέχεια. Αν υπάρχει συνέπεια, σας ευχαριστώ πολύ, θα υπάρχει και συνέχεια. Θα γίνεται κατανοητός. Αν δουλεύει για τα λεφτά, αυτό που θα μένει θα είναι μια πικρία από τον κόσμο. Ότι έρχεται, για παράδειγμα, σήμερα μου είπα να κάνω μια ομιλία σε μια φιλόπτωχο τον επόμενο μήνα, τον Φεβρουάριο. Αν τους έλεγα, ξέρετε, για να έρθω για τη γυναίκα και τον αγώνα της της θρησκείας. Αν τους πω, ξέρετε, εγώ για να έρθω από τη Λευκοσία να κάνω μια ομιλία, θέλω 300 ευρώ. Θα μείνει αυτή η πικρία, αφού αυτοί θα μαζέψουν
λεφτά για τους φτωχούς της Λεμεσού. Πώς είναι δυνατόν εγώ να έρθω? Τώρα θα μου πει κάποιος, και αν δεν έχεις λεφτά να βάλεις βενζίνη να έρθεις, τι θα γίνει? Εντάξει, τότε μπορεί να ζητήσω 30 ευρώ για τη βενζίνη μου, αν δεν έχω λεφτά να βάλω. Αλλά το να προσφέρεις εκπαίδευση και παιδεία και να παίρνεις λεφτά, αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι κάτι μεμπτών, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία του Σωκράτη, αλλά και με την χριστιανική παιδεία των τριών ιεραρχών. Ευχαριστούμε, Δόκτωρ Δημοσθένους. Θα θέλαμε, αφού έχετε αναφερθεί στη γυναίκα και στο ρόλο της γυναίκας, να βλέπαμε τη γυναίκα έτσι μια σύντομη αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και το ρόλο που διαδραματίζει στη σύγχρονη κοινωνία. Καταρχάς, πριν αρχίσω να μιλώ για τη γυναίκα, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους άνδρες, οι οποίοι μας βοηθούν και μας προστατεύουν. Σε ό,τι κάνω είναι άνδρες που με βοηθούν οι περισσότεροι. Βέβαια, εσείς είστε γυναίκα και με καλέσατε και σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά στα περισσότερα πράγματα που κάνω είναι άνδρες που με βοηθούν και άνδρες που με προστατεύουν. Οπότε τους ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσα να είμαι φεμινίστρια εάν τα δικαιώματα μας πλήττοντο. Θα μπορούσα και εγώ να κατέβω με τη σημαία του φεμινισμού στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο και να κάνω διαδηλώσεις. Ναι. Θεωρώ όμως ότι τα δικαιώματα μας έτσι όπως τα απολαμβάνουμε στην Κύπρο και στην Ευρώπη, παρόλο που δεν έχουμε ισομισθία και ζούμε σε μια καλή πατριαρχία, δεν είναι μητριαρχία, ούτε τελείως ισοτιμία, εν πάση περιπτώσει είμαστε καλά, γιατί συγκρίνω με γυναίκες της Ασίας και με γυναίκες σε άλλους πολιτισμούς. Η γυναίκα είναι ρες στην Αραβία, ήταν ρες τον 6ο με 7ο αιώνα. Παίρναν μέχρι 200 γυναίκες οι πλούσιοι στα χαρέμια τους. Γι' αυτό ο προφήτης του Ισλάμ ο Μωάμεθ τις περιόρισε σε 4. Να δικαιούνται, και έχουμε την πολυγαμία μέχρι 4 γυναικών. Πριν όμως 7 αιώνες, ο Απόστολος Παύλος και ο Χριστός είπαν αυτό το ουσιαστικό: δεν υπάρχει ουκένι άρσεν και θήλη, δίκαιος ή αμαρτωλός, πάντες όλοι είστε το ίδιο μπροστά στον Χριστό. Δεν υπάρχει αρσενικό και θηλυκό, δεν υπάρχει δίκαιος και αμαρτωλός. Άρα δεν θα πρέπει να κάνουμε ρατσισμό ο άντρας εναντίον της γυναίκας, η γυναίκα εναντίον του άνδρος. Αυτόν που θεωρούμε αμαρτωλό δεν πρέπει να τον θεωρούμε αμαρτωλό γιατί είναι ρατσισμός, να κοιτάμε τις δικές μας αμαρτίες, αλλά να μην μιμούμεθα τις αμαρτίες του αμαρτωλού. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, οι τρεις ιεράρχες. Δηλαδή, καλή ώρα βλέπουμε κάποιους οι οποίοι δίνουν ναρκωτικά και πληρώνονται. Αυτό είναι μια αμαρτία, είναι ένα έγκλημα. Αυτοί λοιπόν που δίνουν τα ναρκωτικά, δεν πάμε να τους σκοτώσουμε, το λέμε της αστυνομίας. Δεν παίρνουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας, τους καταγγέλνουμε και φροντίζουμε να έχουμε καλύτερους νόμους. Αλλά δεν γράφουμε έξω από το σπίτι τους είστε αμαρτωλοί. Αυτό δεν γίνεται. Χρειάζεται προσοχή. Όλοι είμαστε μπροστά στον Θεό ίσοι. Βέβαια, χρησιμοποίησα τα ναρκωτικά γιατί είναι μια μάστιγα τώρα τελευταία. Είναι ένα μεγάλο κακό στην Κύπρο. Και βέβαια, αν μιλήσω με όρους θρησκευτικούς άλλων θρησκειών, εκεί υπάρχει θανατική ποινή. Έτσι, σε όσους δίνουν ναρκωτικά. Όμως εμείς, ασφαλώς τα παιδιά μας θα τα μάθουμε να είναι μακριά από τις ουσίες, να είναι μακριά από το κακό. Αλλά αυτούς που το κάνουν, δεν θα πάρουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας και θα πάμε εμείς να τους σκοτώσουμε. Υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό είναι που λένε και οι τρεις ιεράρχες. Η γυναίκα είναι ένα όν το οποίο θυσιάζεται και είναι ανθρωποκεντρική. Γι' αυτό πολύ ταιριάζει η ερώτησή σας με τους τρεις ιεράρχες. Είναι ανθρωποκεντρική, δηλαδή ακόμα και ένα παιδάκι όταν το βλέπει η γυναίκα, η κόρη του ματιού της αλλοιώνεται λίγο, μεγαλώνει, γιατί βλέπουμε το παιδάκι ως ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να είναι δικό μας. Πράγμα χαρακτηριστικό που δεν το έχουν οι άντρες. Οι άντρες βέβαια είναι πιο δυνατοί και προστατεύουν τα παιδιά με τη δύναμη τους στη μυϊκή. Άρα χρειάζεται και ο άντρας και η γυναίκα. Η γυναίκα όμως κατά τη διάρκεια των αιώνων καταπατήθηκε πολύ από πολλούς και από τον εαυτό της. Η γυναίκα έχει εχθρό και τον εαυτό της όταν ζηλεύει στις άλλες γυναίκες και όταν δεν συνεργάζεται ή όταν θέλει μόνη της να προωθηθεί παραγνωρίζοντας τις άλλες εισάξιες γυναίκες που υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και οι άντρες ή τα συμφέροντα τα οργανωμένα που θέλουν την γυναίκα περισσότερο ως εργατικό προσωπικό. Το βλέπουμε πολύ αυτό στην Ασία ειδικά. Ως εργατικό προσωπικό. Ή ως μέσο αναπαραγωγής παιδιών, δηλαδή τη χρησιμοποιούν σε εισαγωγικά για να κάνουν παιδιά, μετά τη ξεχνούν, τη βάζουν στο περιθώριο. Ναι, εντάξει. Πάβει να υπάρχει για αυτούς ως προσωπικότητα.
Αυτό που ο θέσατε τώρα σύζυγος. μου δίνει και τον μπαλάκι για τις παρένθετες μητέρες. Η μητέρα είναι αυτή που γεννά, είναι η φύση της να γεννά. Τη φύση, αυτό που μου κάνει εντύπωση και στους στοϊκούς φιλόσοφους, αλλά και στον κομφουκιανισμό στην Κίνα και στον χριστιανισμό όμως, είναι ότι τη φύση δεν μπορείς να την αλλάξεις. Η φύση είναι φύση. Έχει τη δική της νομοτέλεια, τον δικό της τρόπο που εργάζεται. Μπορεί να προσπαθήσεις να την αλλάξεις, δεν θα βγει κάτι καλό, θα βγει κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν θα ικανοποιήσει και θα δημιουργήσει προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι θέλει τη μανούλα του. Εγώ είχα μία μανούλα, την πρεσβυτέρα Ηλέκτρα. Την αγαπούσα πολύ. Κάποτε διαφωνούσαμε γιατί η μητέρα μου ήθελε να μου δώσει παιδεία, να μου δώσει εκπαίδευση, να με κάνει να συγχωρώ. Μία φορά της είπα: Κάποιος μου κάνει κακό. Πρέπει να προσευχηθούμε να τιμωρηθεί. Και μου είπε: Να προσευχηθούμε να τιμωρηθεί. Μα δεν έμαθες να συγχωρείς. Μα δεν έμαθες να συγχωρείς ακόμη. Και μου το τόνισε και μετά όταν πήγα από τη Λευκοσία στο κελάκι και κάτσε να μου κάνει μάθημα τι θα πει συγχώρεση και πόσα είναι τα καλά της συγχώρεσης. Διότι όταν συγχωρέσεις, μου εξήγησε, τότε είναι σαν να του βάζεις. Του άλλου που σου έκανε κακό, κάρβουνα στο κεφάλι του. Και της λέω: Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, του βάζω κάρβουνα στο κεφάλι του, αφού θα του συγχωρέσω, δεν θα πάθει κακό. Μου λέει: Δεν θα πάθει κακό από τον Θεό, αλλά όποιος κάνει το κακό, παθαίνει κακό ο ίδιος από μόνος του. Ο ίδιος ο άνθρωπος καταστρέφεται όταν κάνει το κακό. Δεν πρέπει ποτέ εσύ να μην συγχωρείς. Οπότε η μανούλα, η μάνα του παιδιού είναι μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Κάτι άλλο που δεν μπορεί να αντικατασταθεί είναι η βροχή από τον ουρανό. Είναι κάτι φυσικό. Μπορεί να ρίξεις με ένα αεροπλάνο νερό ή λίγο χιόνι ή να ρίξεις κάποιες ουσίες για να φύγουν τα σύννεφα πάνω από ένα στάδιο. Αλλά δεν είναι η φυσική κατάσταση. Αν δεν βρέξει η φύση να πιούν ακόμα και τα δέντρα από τα φύλλα τους, τα φρούτα γίνονται τόσα. Εμείς στο κελάκι η λεμονιά μας έκανε τόσο μικρά λεμόνια φέτος. Και γιατί τα έκανε τόσο μικρά, γιατί ενώ την ποτίζουμε, δεν έβρεξε Για πολύ να να πιούν απορροφήσει από τα αρκετό φύλλα. νερό. Άρα τη φυσιολογική κατάσταση της λειτουργικότητας της γυναίκας δεν μπορεί να την αντικαταστήσει ούτε ο άντρας, ούτε κάποιος άλλος, ούτε οι μηχανές και ειδικά αν φύγουμε από την γέννηση για την οποία ισχύει αυτό που είπαμε και πάμε στην ανατροφή, το παιδάκι θέλει να ακούσει οπωσδήποτε ένα παραμύθι από τη μητέρα, από τη γιαγιά. Για να κοιμηθεί. Θα μου πει κάποιο και να ακούσει από μένα που είμαι άντρας. Εντάξει, εμάς η κόρη μας ήθελε και από τον πατέρα της, ήθελε και από τον παππού της, αλλά ήθελε και από τη γιαγιά της και από μένα και περισσότερο από τη γιαγιά της. Η γυναίκα ως χαρακτήρας μύστης που μοιεί, που δίνει στο παιδί αυτό που χρειάζεται για να ηρεμήσει, να εξισορροπήσει και μετά όταν θα βγει στη γειτονιά να παίξει να πει: Αυτή είναι η μητέρα μου, αυτό είναι ο πατέρας μου. Τους έχω και τους δύο, τους αγαπώ και τους δύο. Τώρα κάποιος θα πει και αν και πέθανε ή αν οι επιλογές των ανθρώπων δεν είναι έτσι που να έχει το παιδί πατέρα και μητέρα, εκεί ισχύει αυτό που είπα νωρίτερα. Η φύση, είναι το ύψιστο αγαθό και όποιος κάνει επιλογές που να μειώσει την φυσιογένεια και τη φυσιολογική κατάσταση της φυσικότητος, τότε θα έχει κάποιες συνέπειες οι οποίες θα είναι διαφορετικές από την 100% χαρά και ευτυχία, θα έλεγαν οι στοικοί, γιατί η εξισορρόπηση της φύσης και της φυσιολογικής κατάστασης δημιουργεί την 100% ευτυχία των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, Δόκτωρ Δημοσθένους. Εμείς στην εκπομπή μας σήμερα βλέπουμε το ρόλο της παιδείας και θα ήθελα έτσι να τονίσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή πολύ ταραγμένη, γίνονται πόλεμοι σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Ειδικά στην Κύπρο έχουμε βιώσει πόλεμο και ζούμε και πολέμους οι οποίοι γίνονται δίπλα μας. Βλέπουμε τις ροές των προσφύγων, βλέπουμε τους μετανάστες που έρχονται στον τόπο μας, διωγμένους, καταπονημένους, τους ανθρώπους να υποφέρουν. Και επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για την αξία της παιδείας, για την ουμανιστική παιδεία, για την ανθρωποκεντρική παιδεία. Πού έχει πάει η ανθρωποκεντρική παιδεία, αυτά που προσπαθούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας, όταν βλέπουμε ότι σήμερα γίνονται τόσοι πόλεμοι
σκοτώνονται μικρά παιδιά και πολύ εύλογα μπορεί ένα παιδάκι να μας ρωτήσει, μας μιλάτε για ανθρωποκεντρισμό, μας μιλάτε για ανθρωπισμό, αλλά κάθε τι άλλο ζούμε παρά ανθρωπισμό. Έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας. Εύστοχα αυτά που λέτε. Αντί ανθρωποκεντρισμός, υπάρχει ανθρωποσκοτωμός. Η εποχή μας είναι μια εποχή ενός αδύρυτου ανθρωποσκοτωμού. Δηλαδή, γίνονται πολέμοι, σκοτώνονται παιδιά, σκοτώνονται γυναικόπαιδα, σκοτώνονται και άλλοι παιδιά, σκοτώνονται και στρατιώτες, σκοτώνονται και τρομοκράτες. Όλοι μαζί. Ο πόλεμος δεν είναι κάτι καλό. Ο πόλεμος είναι καταστροφή. Έλα όμως που από τον πόλεμο οι εταιρείες οι οποίες παράγουν όπλα κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά και κάποιοι ζουν και καλύπτουν και τις προεκλογικές τους με αυτά τα λεφτά από τον πόλεμο. Τώρα λέει χρειάζονται πόσες οβίδες επιπλέον για την Ουκρανία και πρέπει να τις φτιάξουν οι Ευρωπαίοι. Αυτά όλα είναι λεφτά, είναι εργοστάσια τα οποία παράγουν αυτές τις οβίδες. Στη Γάζα όλα αυτά σκοτώνονται οι άνθρωποι και μετά θα γίνει ανοικοδόμηση στις Γάζες και μετά οι εταιρείες θα πάρουν λεφτά. Γι' αυτό στην παιδεία την ανθρωποκεντρική των τριών ιεραρχών, αλλά και την ουμανιστική παιδεία από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους τρεις ιεράρχες και μέχρι σήμερα είναι πολύ μεγάλο κακό ο χρηματισμός. Τα λεφτά, η διαφθορά. Εμείς στη σύγχρονη παιδεία κατανοούμε τη διαφθορά ως κάτι άλλο, όχι ως χρηματισμό. Ο άκρατος χρηματισμός, ο χρηματισμός σε περισσότερο από αυτό που ταιριάζει να παίρνει κάποιος, μετά γίνεται διαφθορά. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μια εγχείρηση οφθαλμού και η εγχείρηση αυτή στοιχίζει 500 ευρώ και παίρνει 3.000, αυτό είναι διαφθορά. Αυτό είναι ένας χρηματισμός. Τώρα λέω ένα παράδειγμα από την ιατρική. Αν φτιάχνει τηλέφωνα και αντί το τηλέφωνο να είναι 200 ευρώ, είναι 2.000 ευρώ. Αυτό είναι χρηματισμός, είναι διαφθορά. Διαφθορά δεν είναι μόνο να κλέφτεις την κυβέρνηση να μην πληρώνεις φόρους. Είναι ασφαλώς και αυτό. Ή να μην πληρώνεις φόρους στο Δημαρχείο ή φόρους των αυτοκινήτων. Εδώ τι λέμε, υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν στον δρόμο και είναι αδήλωτα, λέει, και δεν μόνο πρέπει να τους πιάσουν όταν περπατούν. Δεν είναι καν ούτε ασφαλισμένα. Ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή έχει βρει τρόπους να ξεγελά το σύστημα, να ξεγελά τον εαυτό του, να ξεγελά τα έθνη και τα κράτη. Οπότε, όπως εύστοχα το είπατε, ζούμε σε μια εποχή πολέμων, οι οποίοι δυστυχώς είναι για συμφέροντα που γίνονται και βλέπουμε ότι ακόμα και οι τρομοκρατικές οργανώσεις δουλεύουν για τα συμφέροντα και αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις πλήττουν σημεία στα οποία θα δημιουργηθούν μεγάλοι πολέμοι και θα δημιουργήσουν πρόβλημα και οικονομικό στον κόσμο. Πώς η παιδεία όμως μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις? Καταρχάς, στα σχολικά βιβλία περισσότερο αναφέρονται οι πόλεμοι. Δεν αναφέρονται οι ειρηνικές περίοδοι. Οι ειρηνικές καταστάσεις και οι ειρηνικές περίοδοι στην ιστορία είναι κρυμμένες στη βιβλιογραφία, είναι κρυμμένες μέσα στα ιστορικά βιβλία. Τα παιδιά μαθαίνουν για πολέμους, ποιος πολέμησε πού, τι έγινε σε αυτόν τον πόλεμο και τι έγινε μετά με μια συνθήκη, γιατί η συνθήκη τελειώνει το μάθημα, έτσι γρήγορα-γρήγορα, και αυτό που μένει στη μνήμη των παιδιών είναι ο πόλεμος. Μια φορά ήθελα να παίξω με αυτό το θέμα και να κάνω μια έρευνα, ερευνητικά, και ρωτούσα τα παιδιά δημοτικού, για ποιους πολέμους μάθατε, και αρχίζαν με έναν τρόπο να μου λένε γι' αυτό τον πόλεμο, γι' αυτό. Μετά πήγα σε παιδιά γυμνασίου, μου λέγανε γι' αυτό τον πόλεμο, γι' αυτό, γι' αυτό. Και μετά ρωτούσα, μάθατε τίποτα για ειρήνη? Τι θα πει ειρήνη? Πιστέψτε με, κυρία Κυρατσή, πολύ λίγα παιδιά ξέραν να μου πουν τι είναι ειρήνη. Μέχρι που ένας λυκαίος μου είπε, εντάξει, η ειρήνη είναι όταν δεν έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, φτάσαμε να ορίζουμε την ειρήνη ως έλλειψη του πολέμου, αντί να ορίζουμε τον πόλεμο ως έλλειψη της ειρήνης. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι δημιουργήθηκε η ειρήνη, πολύ μεγάλη ειρήνη, τον καιρό της ελληνιστικής περίοδου. Γιατί να μιλάμε μόνο για τους πολέμους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έστω και αν ήταν εκπολιτιστική πόλεμη. Εντάξει, όταν πήγα στο Ιράν και δοκίμασα να πω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν εκπολιτιστής, αμέσως με σταμάτησαν σε ένα διεθνές συνέδριο και μου είπαν ήταν κατακτητής εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος. Εντάξει, το Χανούκα που γιορτάζουν οι Εβραίοι πριν τα Χριστούγεννα, η γιορτή Χανούκα, είναι η γιορτή του φωτός εναντίον του σκότους και γιορτάζουν τη νίκη των Ιουδαίων εναντίον των
ομάδων που πήγαν να κατακτήσουν την Παλαιστίνη εκπροσωπώντας τον Μέγα Αλέξανδρο. Για μας ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένας εκπολιτιστής, ένας Έλληνας εκπολιτιστής. Εκεί όμως που πήγαινε ήταν ένας και κατακτητής. Οπότε θα μπορούσαμε, αντί να μιλούμε για τους πολέμους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μιλούμε για τις περιόδους ειρήνης που δημιούργησε αυτός ο Μέγας Αλέξανδρος. Ή για καλή ώρα. Και για το πολιτιστικό του έργο. Το εκπολιτιστικό του έργο. Τώρα πήρα τον Μέγα Αλέξανδρο. Θα μπορούσαμε να πάρουμε πολλούς. Για παράδειγμα, υπήρχε παλιά στα σχολικά βιβλία για τον Βασίλειο των Βουλγαροκτώνων, που σκότωνε τους Βούλγαρους. Θα μπορούσαμε να δούμε αυτός ο Βασίλειος ως ένας αρχηγός του Βυζαντίου, τι σχέση είχε με τους Βουλγάρους και γιατί έφτασε να πολεμά και γιατί, ποια ειρήνη δημιουργήθηκε τότε, η οποία ήταν πολύ βασική και δημιουργήθηκε ευμάρεια και γεννήθηκαν περισσότερα παιδάκια και χτίστηκαν περισσότερα θέατρα και γράφτηκαν περισσότερα παραμύθια και περισσότερες ωραίες ιστοριούλες για παιδάκια την εποχή της ειρήνης και όχι του πολέμου. Πού είναι αυτά στην εκπαίδευση, δηλαδή, πού είναι αυτά. Δηλαδή, εισηγείστε ότι θα πρέπει να έχουμε ειδικό μάθημα για την ειρήνη, να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο, αναλυτικά προγράμματα, να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί, να μιλούν για την ειρήνη, να γίνονται εργαστήρια βιωματικά στα παιδιά για την ειρήνη. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δόκτωρ Δημοσθένου. Σε όλες τις βαθμίδες, κυρία Κυράντση. Ναι. Σε όλες τις βαθμίδες. Από τον νηπιαγωγείο. Στον νηπιαγωγείο συνήθως σχεδιάζουν την ειρήνη με ένα περιστέρι. Το περιστέρι το οποίο πήρε τότε στον κατακλυσμό του Νοέ το μήνυμα ότι σταμάτησε ο κατακλυσμός. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Η ειρήνη είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψεις πολύ. Η ειρήνη είναι σαν την άφεση στη θρησκεία, σαν τη συγχώρεση. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αν δεν δουλέψεις να συγχωρείς και να μην λες να τους δικάσει ο Θεός, θα τους κανονίσω εγώ, θα τους τιμωρήσω, θα τον φύγω από τη δουλειά του κλπ. Κλπ. Αν μπει σε αυτόν τον πειρασμό της άκρατης εκδίκησης, τότε μπαίνεις και στον πειρασμό του πολέμου και το παιδί δεν μαθαίνει ποτέ τι θα πει ειρήνη. Ήδη σήμερα υπάρχει τόση βία στα σχολεία, υπάρχει βία στα γήπεδα, υπάρχει βία στην κοινωνία, ακριβώς γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα πει ειρήνη. Ειρήνη δεν μιλούμε πολιτική ειρήνη μόνο. Θα μάθουν και για την πολιτική ειρήνη, για να μην μάθουν μόνο για τους πολέμους τους πολιτικούς, αλλά θα μάθουν για την ειρήνη στην οικογένεια, για την ειρήνη στην εργασία, για την ειρήνη στην κουβέντα, να μιλούν ειρηνικά. Να είναι άνθρωποι φωτός, άνθρωποι. Αυτό λείπει πάρα πολύ από την εκπαίδευσή μας. Δεν έχουμε παιδεία ειρήνης, όχι. Η εξέβρεση κοινών στοιχείων στις κουλτούρες των λαών, στα παιδιά που έρχονται στην Κύπρο ως μετανάστες και τα παιδιά τα ντόπια, πώς μπορούν να συζεύξουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα γενετικά στοιχεία, αυτές τις καταβολές, και να δώσουμε έτσι παραδείγματα ειρηνικής συμβίωσης στα αυτό σχολεία που μας. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Οι σχέσεις μας με τους άλλους, τους διαφορετικούς που έρχονται στην Κύπρο, διαφορετικοί ενώ σε κουλτούρα και σε θρησκεία και σε πολιτισμό. Υπάρχουν πολλές ταυτότητες, θα ήθελα να πω. Για παράδειγμα, εγώ είμαι Ορθόδοξη, Χριστιανή, Μεσογειακή, Ευρωπαία, Κοκκινομάλα. Κάθε τόσο γίνομαι χορτοφάγος γιατί είναι καλύτερα. Όλες αυτές είναι ταυτότητές μου. Είμαι παντρεμένη, έχω ένα παιδί. Ζούμε λοιπόν στην εποχή των πολλαπλών ταυτοτήτων. Εσείς σίγουρα θα έχετε κάποιες ταυτότητες από αυτές που είπα εγώ, αλλά θα έχετε και κάποιες άλλες διαφορετικές. Αν εγώ τώρα θέλω να θυσιαστώ για μια από αυτές τις ταυτότητες, η οποία είναι διαφορετική από την ταυτότητα που θα θυσιαστείτε εσείς, για παράδειγμα, εγώ μπορεί να θέλω να θυσιαστώ για την μεσογειακή μου ταυτότητα ή για την Ελληνοορθόδοξη. Εσείς μπορεί να θέλετε να θυσιαστείτε για την ευρωπαϊκή σας ταυτότητα. Δεν θα πρέπει να συγκρουστούμε. Το ίδιο και τα παιδάκια θα μάθουν από το δημοτικό να γνωρίζουν ότι υπάρχουν άλλα παιδάκια διαφορετικά. Τα άλλα παιδάκια όμως θα ξέρουν ότι πρέπει να εφαρμόζουν τον νόμο αυτής της χώρας, γιατί αυτή η χώρα τους φιλοξενεί και τους δίνει τροφή, ενώ στη δικιά τους χώρα δεν είχαν. Άρα θα πρέπει να αναγνωρίσουν την φιλοξενούσα χώρα ως φιλοξενούσα και να δεχτούν τους νόμους της και να πληρώνουν τους φόρους και να μην θέλουν να προσιλητήσουν τα παιδάκια αυτής της χώρας στην δικιά τους θρησκεία, αλλά να σεβαστούν τον χριστιανισμό ως επικρατούσα θρησκεία αυτής της χώρας. Εμείς δεν θα πρέπει να φροντίσουμε όλα τα μουσουλμανάκια να τα κάνουμε χριστιανά χωρίς να θέλουν. Πρόσφατα μου είπαν για κάποιο παιδάκι το οποίο η οικογένεια είναι μουσουλμάνη στη Λευκοσία και δεν θέλουν το παιδάκι να βαφτίσει. Το παιδάκι όμως πάει και εργάζεται, είναι παιδί γυμνασίου, πάει και εργάζεται σε κάποια οικογένεια λίγες ώρες. Μαθαίνει ουσιαστικά, για να εξηγήσω, να μην παρερμηνευθώ, μαθαίνει τη γλώσσα του το παιδάκι
αυτής της οικογένειας και είπε ότι θέλω και εγώ να βαφτιστώ. Και με ρώτησαν, λέω, μα δεν γίνεται αν οι γονείς του δεν είναι βαφτίσμενοι να πιάσετε να βαφτίσετε το παιδάκι μόνο του, γιατί έρχεται και διδάσκει το παιδί σας γλώσσα αραβικά 2 ώρες τη βδομάδα. Αυτό δεν γίνεται. Θα θέλαμε να γίνουν οι άλλοι χριστιανοί, μην με παρερμηνεύσετε γι' αυτό που λέω. Αλλά δεν είναι έτσι που πάει. Πρέπει να σεβαστούμε τη θρησκεία τους, να σεβαστούν αυτή τη δική μας. Τώρα, αν καλή ώρα όλη η οικογένεια θέλουν να βαφτιστούν, αυτό είναι άλλο πράγμα. Να μην κάνουμε όπως τους Τούρκους που θέλουν να βαφτιστούν το 30, το 1930 τότε και η Εκκλησία έλεγε όχι, γιατί, για δικούς της λόγους βέβαια, γιατί πάλι δεν ήθελε να ανακατοθούν οι κοινότητες. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αναγνωρίσεις ότι ο άλλος είναι διαφορετικός στη θρησκεία. Υπάρχει σε αυτή τη χώρα, εκείνος πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτή η χώρα δεν είναι χώρα των τιμωριών. Πρόσφατα με είχαν καλέσει σε ένα σχολείο να κάνω ένα σεμινάριο στους καθηγητές την ημέρα του εκπαιδευτικού και να τους λύσω τις απορίες σχετικά με το Ισλάμ, γιατί πατέρας παιδιού από Ισλαμική χώρα κατηγορούσε το σχολείο ότι κατάστρεψε το γιο του και ήθελε να εφαρμόσουν την ποινή του ξυλοδαρμού δημόσια στο σχολείο, όπως αυτή εφαρμόζεται σε Ισλαμικές χώρες. Και οι καθηγητές δεν ξέραν τι να πούν και με κάλεσαν να τους πω τι γίνεται στον νόμο του Ισλάμ, τι γίνεται στα σχολεία, γιατί τους χτυπούν, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη να χτυπούν τα παιδιά σε ένα δημόσιο χώρο. Εμείς δεν χτυπάμε, εμείς έχουμε την κουλτούρα των τριών ιεραρχών, την κουλτούρα της συγχώρεσης, αλλά πρέπει να έχουμε νόμους καλύτερους, κυρία Κυράντση. Το ξέρετε και εσείς ως διευθύντρια. Οριοθέτηση. Οριοθέτηση. Δεν μπορούν να μπαίνουν στα σχολεία και να τα σπάζουν και να τα καίνε. Κάψαν πριν λίγες μέρες στο Λύκειο του Εθνομάρτυρας Κυπριανού στη Λευκοσία. Με κάποιον επιθεωρητή, λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, εγώ είχα κάνει ένα σωρό ομιλίες για να πάρουμε λεφτά να φτιάξουμε αυτό το Λύκειο όταν ήμουν πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, όταν η κόρη μας ήταν εκεί. Και μπήκαν κάποιοι, εγώ θα τους έλεγα τρομοκράτες, και έτσι, απλά τα κάψαν. Δεν γίνεται να καίνε έτσι τα σχολεία, να καίνε τα γήπεδα. Βέβαια, δεν το κάνουν αλλοδαποί πάντα. Το κάνουν και δικοί μας. Και οι αλλοδαποί, βέβαια, επειδή βλέπουν ότι οι δικοί μας το κάνουν και εκείνοι. Γιατί όταν κάποιος στη χώρα του δεν μπορεί να κλέψει, του κόβουν το χέρι και έρχεται εδώ στην Κύπρο και βλέπει ότι μπορεί να κλέψει και το προεδρικό και κανείς δεν θα του κάνει τίποτα, ασφαλώς θα το δοκιμάσει και θα κλέβει. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερες ποινές, όχι βέβαια ισλαμικές ποινές, αλλά ποινές υλοποιήσιμες. Για παράδειγμα, εάν τα παιδάκια είναι παραβατικά, τους παίρνουν στο κινητό για πάντα. Δεν έχουν κινητό για ένα χρόνο. Και αυτά τα παιδάκια μπορεί να είναι του λυκείου, μπορεί να είναι και νέοι, μπορεί να είναι και νέοι 18 ετών, 19, οι οποίοι συλλαμβάνονται ως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν, εγώ τις λέω τρομοκρατικές, κάνουν επεισόδια στα γήπεδα και τους αφαιρεί η κυβέρνηση το δικαίωμα να έχουν κινητό. Και θα μου πει κάποιος πώς θα τους ελέγξει, μα σήμερα έχουν όλοι όσοι έχουμε κινητό, ξέρουν και είμαστε και πού είμαστε. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα επιβάλλεις και να δείξεις ότι ενοχλείται η κοινωνία. Η παιδεία πρέπει να είναι παιδεία δημοκρατική, πρέπει να είναι παιδεία δικαιοσύνης, πρέπει να είναι παιδεία σεβασμού. Οι αλλοδαποί και οι δικοί μας, όλοι μαζί να ξεκινούμε να μιλήσουμε για τους αλλοδαποί, αλλά ερχόμαστε στους δικούς μας. Γιατί και οι δικοί μας και εμείς δεν μάθαμε να σεβόμαστε. Μια φορά ρώτησα πάλι λυκαίους γιατί δεν κάνετε αυτό. Και τι ήταν αυτό που είπα, ήταν κόκκινο και αυτοί πέρασαν. Οπότε κινδύνευαν να ήταν τρεις μέρες και σταμάτησα να τους πω γιατί δεν εφαρμόζετε το κόκκινο, δεν έπρεπε να περάσετε. Και μου είπαν γιατί να το εφαρμόσουμε αφού περάσαμε. Και λέω γιατί πρέπει να σεβαστείτε εμένα που ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο. Και μου λένε να σεβαστούμε ποια είστε, καμιά γριούλα νέα είσαστε. Και αρχίσαν την αντεπίθεση. Τι να σας σεβαστούμε, δεν ξέραν τι είναι σεβασμός στην προκειμένη περίπτωση. Οι νέοι μας όταν δεν ξέρουν τι είναι σεβασμός, οι δικοί μας οι νέοι, δεν πρόκειται οι αλλοδαποί που ήρθαν να δουλέψουν εδώ να μάθουν τι είναι σεβασμός. Και ύστερα τελειώνοντας γι' αυτό το θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλούμε πολλή ώρα, δεν μπορούν παιδιά αλλοδαπά να μπαίνουν μέσα στις τάξεις και να αρχίζουν να παρακολουθούν μαθήματα χωρίς να ξέρουν καλά ελληνικά. Αυτό δημιουργεί βία. Στις άλλες χώρες υπάρχουν τάξεις υποδοχής, όχι αίθουσες υποδοχής, έτη υποδοχής. 2 έτη θα μάθει το παιδάκι, το ξένο που ήρθε στην Κύπρο, τα ελληνικά, θα δώσει εξετάσεις και μετά θα μπει στο δημοτικό ή αν είναι του γυμνασίου στο γυμνάσιο ή αν είναι στο λύκειο. Τώρα θα μου πει κάποιος που με ακούει, αυτά στοιχίζουν πολλά λεφτά για να γίνουν έτη υποδοχής για όλους τους αλλοδαπούς που έρχονται στην Κύπρο. Μα και οι εργάτες οι ξένοι θα πρέπει να παίρνουν έτσι για να μάθουν την κουλτούρα μας, να μάθουν πώς σκεφτόμαστε και εμείς να τους σεβόμαστε και να τους αγαπούμε και αυτοί να σέβονται την φιλοξενούσα χώρα. Όλα αυτά είναι παιδεία. Η παιδεία η οποία δίνει την παίδευση και η παίδευση δίνει την καλλιέργεια και η καλλιέργεια φέρνει την ισορροπία στο σύμπαν, στην οικογένεια και στον εαυτό μας και ζούμε χωρίς προβλήματα και ζούμε χαρούμενοι. Δόκτωρ Δημοσθένου, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Είναι, όπως είπαμε, η επέτειος των γραμμάτων
οι τρεις ιεράρχες κατάφεραν να συζεύξουν την αρχαία ελληνική παιδεία με την νεότερη, μας έχουν αφήσει ένα πολύ σημαντικό διαχρονικό έργο. Να πούμε ότι πάρα πολλές παιδαγωγικές θεωρίες του σήμερα στηρίζονται σε θεωρίες και αξιώματα που διατύπωσαν οι τρεις ιεράρχες πριν από τόσους αιώνες. Είμαστε περήφανοι που ως Έλληνες, Κύπροι, έχουμε τους τρεις ιεράρχες να συμβολίζουν το πέρασμα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στον νεότερο δυτικό, θα λέγαμε, πολιτισμό, πανευρωπαϊκό πολιτισμό. Δόκτωρ Δημοσθένου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δώσατε έτσι το στίγμα της ημέρας και για τις τοποθετήσεις σας και ευχόμαστε να σας έχουμε ξανά στην εκπομπή μας. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου που ήμουν εδώ. Χρόνια πολλά για την παιδεία, χρόνια πολλά για τα γράμματα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στην παιδεία μας και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές του Λεμεσός TV που ήταν απόψε μαζί μας. Καλή σας νύχτα.